Ναι, όλοι ασχολούνται με τους μισθούς, αλλά οι μισθοί δεν ανεβαίνουν και ούτε θα ανέβουν ποτέ. Είδαμε τους μισθούς να κόβονται, αλλά το θέμα είναι το κόστος ανεβαίνει επιτακτικά με αποτέλεσμα να κρύβει, αν το θέλετε, να πατάσει κάθε μισθό. Η αλήθεια είναι, είπα και πριν, ότι η Ελλήνος Συνέλευση έχει μια δέσμευση και στις προγραμματικές δηλώσεις και αυτό συμβαίνει και για όλη την Ευρώπη, όπως τουλάχιστον θα προβάλλουμε. Πρέπει οπωσδήποτε, οπωσδήποτε, κάθε κράτος που εννοείται ότι είναι κράτος έχει ασφάλεια, δίνει στον πολίτη του ασφάλεια και εργασία. Άρα λοιπόν, ασφάλεια αυτή τη στιγμή είναι ότι το κόστος διαβίωσης κάθε ανθρώπου δεν θα πρέπει να ξεπερνά το 50% του χαμηλότερου μισθού ή σύνταξη. Μόνο εκεί θα μείνω και αυτό μπορεί να συμβεί με Ελλήνων Συνέλευση ακριβώς όπως το περιγράφουμε σε προγραμματικές δηλώσεις. Για να μην μακρηγορώ, ουσιαστικά είναι δέσμευση της Ελλήνων Συνέλευσης. Το κόστος διαβίωσης θα πρέπει να είναι 50% από τον οποιονδήποτε μισθό και σύνταξη. Όλα τα άλλα είναι μυθεύματα για να κουβεντιάζουμε.